Σύμφωνα με την έκθεση επιτήρησης ελονοσίας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σε καραντίνα βρίσκεται η μισή σχεδόν δυτική Θεσσαλονίκη λόγω της εμφάνισης 7 κρουσμάτων ελονοσίας στην περιοχή του Δήμου Δέλτα. Ναι, είναι ανησυχητικό, είναι παιδιά. Τώρα έχει αρκετό καιρό βέβαια αυτό, τελευταία το μάθαμε. Απόρρισα κι εγώ, δεν λέω τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Ανησυχήσετε. Σίγουρα, σφόλωσε. Το πρόβλημα αναδείχθηκε μετά τις επίγουσες εκκλήσεις για αιμοδοσία που απίθυναν τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αίμα. Έκπληκτοι όσοι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης που προσέρχονται στα τμήματα αιμοδοσίας, άκουγαν από τους γιατρούς ότι δεν μπορούσαν να δώσουν αίμα. Οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχουν αποκλειστεί από κάθε αιμοληψία, ενώ τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν δέχονται αιμοληψίες από τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Ανησυχία, βέβαια ανησυχία. Είστε τακτικός αιμοδότης? Όχι τακτικός, όποτε χρειάζεται. Είμαι σε τράπεζα αίματος. Τώρα που το μάθατε αυτό το γεγονός, αυτή την εξέλιξη. Μάλλον δεν θα δώσω. Καλό θα ήταν να ενημερωθούμε και λίγο περισσότερο και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Είστε αιμοδότης? Όχι, έχω η αλήθεια είναι αρκετό καιρό, αλλά είμαστε αποκλεισμένοι και λόγω περιοχής. Και να θέλαμε, δεν μπορούμε. Είστε κι εσείς σε αυτή την περιοχή? Ναι. Εδώ, στα Διαβατά. Είναι και τα Διαβατά μας. Δεν άκουσα κάτι άλλο βέβαια να έχει ακουστεί. Ελπίζουμε να είναι μόνο προληπτικά και να μην συμβαίνει κάτι άλλο που θα έπρεπε να ξέρουμε και δεν το ξέρουμε. Μέχρι σήμερα πάντως φαίνεται πως αρκετός είναι ο κόσμος στη Δυτική Θεσσαλονίκη που δεν γνωρίζει ότι η περιοχή τους παραμένει ακόμη σε καραντίνα.